Ο Νάκης έχει 11 προσωπικούς. Από τις πιο καλές παρουσίες του Ολυμπιακού στην επίθεση, αφού φτάνει τους 9 προσωπικούς πόντους. Και 69-58 στους 10 πόντους ο Αντούνες. Ένα τρελό πανηγύρι από τους Μαδριλένους στην εξέδρα για την επάνωδο της Βασίλισσας στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Αντούνες στέκεται και σουτάρει για 3. Ευστοχεί ο Νάκητς. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα. 10 τώρα. Ο Σαμπόνης τον Αρλάουσκας. Πάλι ο Σαμπόνης. Ο Λάσα 4 δευτερόλεπτα. Ο Καργόλ θα καρφώσει και ο τελικός θα τελειώσει με νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτης με 73-61. Το θέμα γυρίζει και πάλι στην Ισπανία. Από ποια άλλη, από τη Ρεάλ. Μένει μα. Πασαλιμάνι, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Να δούμε μια εικόνα. Με ειδοποιούν να πάω. Ναι, έχουμε, βλέπετε, έτσι ήδη αγανακτισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Κάνουν διάφορες καταστροφές. Έχουμε τηλεφωνήματα από κατοίκους του Πασαλιμανίου που μας λένε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία πυροσβεστική να περιθωρήσει τίποτα. Υπάρχουν καταστροφές σε μαγαζιά, υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια. Και δυστυχώς ο αριθμός των νεαρών, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή με άσχημο τρόπο να θλίβεται για την ήττα της ομάδος του, αυξάνει συνεχώς. Είναι όμως εκεί ο Νίκος Δελαγραμμάτικας, ο οποίος θα μας πει απευθείας τι συμβαίνει. Νίκο, σε ακούμε. Γεια σας λοιπόν, Νίκο, από το Δημοτικό. Βεβαίως σας ακούω. Γεια σας από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου τώρα επεμβαίνουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ για την δεν καταστολή. Ακούω τίποτα. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιός δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιός οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι αστυνομικοί επεμβαίνουν τώρα προκειμένου να διαλύσουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού από την πλατεία Κοραή. Βλέπω μπροστά μου δύο τουλάχιστον δημιουργίες ανδρών των ΜΑΤ, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού που φεύγουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, άλλοι προς το Πασαλιμάνι. Είτε σε περαστικούς, είτε σε διαφορετικά σημεία της πλατείας, καίγοντας μάλιστα, δημιουργώντας μάλιστα δύο εστίες φωτιάς σε κάποια σημεία της. Συγκέντρωσαν μάλιστα και όλες τις καρέκλες, σχεδόν 200, οι οποίες είχαν στηθεί εδώ για να δουν από την οθόνη, από τις οθόνες τηλεοράσεως το παιχνίδι. Προσπάθησαν να βάλουν και σε αυτές φωτιά, δεν τα κατάφεραν όμως, έτσι απομακρύθηκαν με την παρέμβαση των ανδρών των ΜΑΤ, οι οποίοι τώρα έχουν αποδειχθεί σαν ένα κυνήγι των οπαδών του Ολυμπιακού στα στενά. Τι να μιλήσω μου. Δεν ξέρω. Πολλές λοιπόν οι ζημιές, οι οποίες και σε εμάς εδώ καταγγέλλονται ότι έχουν γίνει σε μαγαζιά του Επινίου, αλλά και σε διάφορα περίπτερα, σε κιόσκια ακόμα από αυτά που πουλούν εισιτήρια για τις συγκοινωνίες τις αστικές. Ευτυχώς θα έλεγε κανείς που έστω και με κάποια καθυστέρηση ή σημαντική μπορεί να πει άλλος καθυστέρηση παρενέβησαν οι άνδρες των ΜΑΤ και έτσι γλίτωσε ο Πειραιάς από τα χειρότερα, από τα πολύ χειρότερα, καθώς κάποιοι πολύ θερμόμοι οπαδοί του Ολυμπιακού απειλούσαν με τις φωτοβολίδες να βάλουν φωτιά στο Δημοτικό Θέατρο, το μόνο φωταγωγημένο τώρα σημείο κομμάτι του Πειραιά, καθώς βεβαίως η ήττα δεν επέτρεψε να πάνε όλοι οπαδοί και να πάνε στα σπίτια τους χωρίς να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα και στους κατοίκους της πόλης, αλλά βεβαίως και στους καταστηματάρχες που φαντάζομαι ότι ήδη έχουν υποστεί αρκετές. Οι κάτοικοι εδώ φανερά φοβισμένοι, έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, κλείνουν τα πατζούρια τους. Ήδη πριν από τη λήξη του αγώνα, ομάδες νεαρών είχαν αρχίσει να πετούν φωτοβολίδες και στο Αλσάκι που βρίσκεται ακριβώς εδώ απέναντι. Από όσο μπορούμε να διακρίνουμε, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση από τους περίπου 100 αστυνομικούς που περιφρονούν. Θα περάσουμε στην Σαραγώσα για να δούμε τι έχουν να μας πούν οι. Εδώ βλέπουμε βέβαια τους Ισπανούς να σηκώνουν το τρόπαιο. Πατίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, πάντως μπροστά στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να παραμείνουμε λιγάκι σε αυτή την εικόνα, διότι είναι σε εξέλιξη. Μήπως μπορεί ο συνάδελφος κ. Σαραντάκος να μιλήσει με αυτά τα παιδιά, γιατί τα κάνουν όλα αυτά, τι ζητάνε τελικά, γιατί πραγματικά. Ναι, εναντίον ποιου είναι. Είναι απλώς ξέσπασμα επειδή ο Ολυμπιακός ή τα έχουν με κάποιον. Διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει. Ναι, μας ακούτε. Να ρωτήσουμε
αν δεν έχει αντίρρηση, Κώστα Χαρδαμέλα. Ναι, ναι. Εάν μπορεί, Γιώργο, γιατί βλέπω είναι εκνευρισμένοι όλοι εκεί. Ακούω κάτι απειλές, θα τα σπάσουμε όλα. Γιατί γίνανε αυτά τα επεισόδια, για πες μας. Γιατί γίνανε. Γιατί είναι χαμούρος ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Τι δουλειά έχει ο Παναθηναϊκός εδώ κατάλαβα, πέρα. Κατάλαβα, Γιώργο, δεν χρειάζεται να συνεχίσεις. Γι' αυτό. Γιώργο, είναι πολύ εύγλωτη η απάντηση του νεαρού αυτού. Είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας του. Γιώργο. Ναι, σε ακούω. Είναι πολύ εύγλωτη η απάντηση αυτού του νεαρού. Είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας του. Είναι εναντίον όλων και χωρίς να ξέρουν και αυτοί γιατί. Εσείς είναι φανερό, είναι φοβούμαι ότι θα έχετε μια μακριά νύχτα εκεί. Θα πρέπει να μείνετε, διότι πλέον το ρεπορτάζ βάβει να είναι αθλητικό, γίνεται αστυνομικό. Ίσως χρειαστεί συνδρομή σας και για το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Πέφτουνε πολλές βόμβες μολότοφ ήδη. Δακρυγόνα έχουν πέσει, παιδιά, εκεί. Με ακούει κανείς? Δακρυγόνα έχουν πέσει. Παιδιά, και εμείς, άμα ήταν άλλος, του θανάτου του Ολυμπιακού είμαστε. Ας κόψουμε για την ώρα τα πλάνα από τον Πειραιά. Θα ξαναπάμε στον Πειραιά να δούμε, να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον Ναι, ας πάμε πάλι στον κύριο Στεργάκο για μια ακόμη ερώτηση, η οποία ίσως να είναι λίγο αφελής για έναν τεχνικό, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο Ντέιβις Στεργάκος εργάστηκε και σαν τεχνικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Ρεάλ έπαιξε αυτό που μπόρεσε να παίξει. Εγώ δεν νομίζω ότι κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Σαμπόνιτς, αυτό που είπε και ο κύριος Κυρίτσης, έχει δίκιο. Είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά χρόνια, ο καλύτερος σεντρεφόρ, αλλά δεν είναι μόνο σεντρεφόρ. Θέλω να συμπληρώσω, είναι και playmaker. Στην πλατεία Κοραέ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιός, να έχει εξομαλυνθεί. Και αυτό το λέω διότι υπάρχει κανονική πλέον ροή της κυκλοφορίας, στις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες που είναι στο καρδιά του Πειραιά και αυτές δεν είναι άλλες από την Ηρώνου Πολυτεχνείου, καθώς και τη Βασιλείου Γεωργίου, δηλαδή τους δύο δρόμους που είναι παραπλεύρος της πλατείας Κοραέ. Οι άνδρες των ΜΑΤ έχουν φύγει πλέον σχεδόν όλοι. Από τις καταστροφές, Νίκο, αυτή τη στιγμή, τα βλέπουν και τηλεθέα. Στην Πάντρα, Πετροπόλεμο, Ξύλο. Τότε βεβαίως ήταν δύο ελληνικές ομάδες που έπαιζαν μπάσκετ. Σήμερα είναι ήσυχα τα πράγματα πώς είναι. Καλησπέρα σας από την Πάτρα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία Γεωργίου, όπου πριν από λίγα λεπτά έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Αστραπιαία έφτασε και μία δημιουργία των ΜΑΤ εδώ με μία κλούβα για κάθε ενδεχόμενο. Πραγματικά μετά τα προχθεσινά επεισόδια, τα έκτροπα που είδαμε και από την τηλεόραση του Αντένα, απόψε η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Αυτά μπορώ να πω ότι επικρατεί μια περίεργη ατμόσφαιρα. Η πιθανότητα επεισοδίων δεν έχει εκλείψει, καθώς υπάρχει συγκέντρωση οπαδών και των δύο ομάδων σε διαφορετικά σημεία στην πόλη. Μέχρι στιγμής βέβαια τα πράγματα κυλάνε ήσυχα και να ευχηθούμε ότι η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα ολόκληρη απόψε. Ολυμπιακού προς την Δευτέρα Μεραρχίας, για όσους ξέρουν τον Πειραιά, Δευτέρας Μεραρχίας είναι ο δρόμος, η παράλληλος της, η κάθετον μάλλον της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά. Πάντως θέλω να επαναλάβω ότι η κατάσταση εδώ είναι ιδιαίτερα έκρηθμη και μπορεί να θρυνήσουμε τέσσερα. Ρωτάω εάν γίνονται σε πολλά σημεία του Πειραιά τα επεισόδια αυτά ή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και στο Πασαλιμάνι. Αρμόδιος να μας απαντήσει είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Οδάρας, ο οποίος δίπλα μας. Γιάννη, τα επεισόδια γίνονται και σε άλλες περιοχές του Πειραιά. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις κάνει μια βόλτα σε όλες τις κεντρικές πλατείες. Τι γίνεται στις άλλες περιοχές? Εγώ έχω δυστυχώς μια εικόνα μόνο από το Πασαλιμάνι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Τι γίνεται στις άλλες περιοχές? Γιώργο, πήγα σε όλο γενικό στον Πειραιά. Πραγματικά τα επεισόδια είναι εκτεταμένα, είναι σε όλες τις περιοχές του Πειραιά. Βιτρίνες σπάνε, οι οπαδοί τελικά του Ολυμπιακού είναι σε έξαλλη κατάσταση, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, είμαστε δημοσιογράφοι τόσα χρόνια, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μια νέα επίθεση των ΜΑΤ, αν δεν έχω καταλάβει. Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Πασαλιμάνι, στην Γρηγορίου Λαμπράκη, τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Στην Γρηγορίου. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Εντυπώσεων είναι πολύ έτσι. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι ειδησιομανής, διάβαζα τις ισπανικές εφημερίδες που πριν από το Final Four, όταν είχαν έρθει οι Ολυμπιακοί. Φωτιές βλέπουμε, σπασμένα μαγαζιά, βόμβες Μολότοφ, επιθέσεις αστυνομίας. Βρισκόμαστε σε απευθεία σύνδεση. Εάν μας ακούει και ο Σαραντάκος. Μας ακούει και ο Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος μας ακούει? Δεν μας ακούει. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια κρίση κατά στον Πειραιά. Ναι, η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Αυτό που φοβήθηκα, Κώστα, ότι θα άρχιζαν δειλά-δειλά και συνεχεία ο ένας θα
Ξέρεις πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας παρασύρει τον άλλον και συνεχεία, ναι, απλώνεται. Και όταν δεν υπάρχει και πρόβλεψη από την αστυνομία για κάτι τέτοιο, και βέβαια ήταν και λογικό να μην υπάρχει, διότι υποτίθεται ότι εφόσον δεν είχαμε νίκη, θα έπρεπε η απογοήτευση να τους οδηγήσει όλους στα σπίτια τους. Ναι. Αυτή τη στιγμή ή να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ετοιμάζεται ο κύριος Μπατής. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν αμέσως και μετά ανταπόκριση ζωντανή από Σαραγώσα από τον κύριο Μπατή. Εδώ φίλες και φίλοι είναι τα πλάνα από τον Λευκό Πύργο. Βλέπετε φιλάθλους Θεσσαλονίκης να πανηγυρίζουν. Να πανηγυρίζουν βέβαια όχι την κατάκτηση του τροπέου από την Ρεάλ, αλλά σίγουρα την απώλειά του από την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάποια βεγγαλικά, καπνογόνα, φωτιές, όλα αυτά με φόντο το Λευκό Πύργο, χωρίς όμως να υπάρχουν επεισόδια. Όπως με πληροφορούν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο. Δεν μπορούν να πούνε αν θα γίνει μια δυναμική καταστολή των επιθέσεων των οπαδών του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, όμως, εμείς γινόμαστε μάρτυρες. Γιάννη, να σε διακόψω, με συγχωρείς ένα λεπτό. Οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Μαρία, είναι μπροστά στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι. Μόλις είδαμε άνδρες των ΜΑΤ να συλλαμβάνουν ένα αερό φύλαθλο. Ναι, ναι, είναι στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι αυτές οι εικόνες, μπροστά από το ρολόι, όπως είναι πιο γνωστή για τους Πειραιώτες η περιοχή αυτή. Είναι προφανής η επιδίωξη των δυνάμεων των ΜΑΤ να διαλύσουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ. Συλλήψεις δεν έχουν γίνει ακόμα από ό,τι μπορώ να ξέρω. Εγώ από εδώ δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θες κάτι εκτός να ρωτήσεις. Εκτός από αυτήν που είδαμε πριν από λίγο. Τα επεισόδια πώς ξεκίνησαν, όταν οπαδοί είναι εκεί στην περιοχή που βρίσκονται. Είναι εκατοντάδες φιλάθλοι, Μαρία, εδώ αυτή τη στιγμή. Τόσο στην Γρηγορίου Λαμπράκη, όσο και στην Δευτέρα Μεραρχίας έχουν βάλει φωτιές σε κάδους σκουπιδιών. Το πνεύμα, το κλίμα μάλλον κάθε άλλο παρά ευχάριστο είναι. Το Πασαλιμάνι θυμίζει πεδίο μάχης. Εικόνες πράγματι πρωτόγνωρες για την πόλη του Πειραιά. Η αστυνομική βλέπουμε, Μαρία, εκεί. Βλέπουμε και πάλι μία επέμβαση των ΜΑΤ. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Προσπαθούν να διώξουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προς την Δευτέρα Μεραρχίας, προς την περιοχή της Πειραϊκής και την Φρεατίδα. Δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά πάντοτε. Ομόνια. Λοιπόν, η Ομόνια που έχουμε και νέα επεισόδια. Τα επεισόδια είναι δυσάρεστα ασφαλώς. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Μάλλον είναι οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι έχουν ανάψει φωτιές, φωτοβολίδες. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω, να διακρίνω τι ακριβώς είναι. Α, μερικές φωτοβολίδες βλέπω εκεί. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε θύματα. Δεν ξέρω αν είναι συγκρούσεις ή αν είναι απλώς επεισόδια με φωτιές. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, είναι απλώς φωτιές.